Να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Μουρούτη, αν είναι μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα κυρία Καριωτάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά λίγες μέρες ακόμα, περίπου 2 εβδομάδες μέχρι τις ευρωεκλογές. Πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Πολύ σημαντικές όμως και συγκεκριμένες ευρωεκλογές. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι τόσο σημαντικές ακόμα και για την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, να χαίρομαι πάρα πολύ που το βάζετε έτσι το ζήτημα των ευρωεκλογών. Είναι πράγματι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι σημαντικές για το αξιακό πλαίσιο της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά το λέτε, δηλαδή πού θέλει να κατευθυνθεί η Ευρώπη. Για να εξηγηθώ, πριν ορισμένα χρόνια η Ευρώπη συζητούσε για το σύνταγμά της, το οποίο απορρίφθηκε και στο οποίο προβλέπεται στο προήμιο ότι η Ευρώπη προήρχεται από την ελληνική δημοκρατία, αρχαιοελληνική δημοκρατία, ήταν οι ρίζες της, ήταν οι ρίζες της το ρωμαϊκό δίκαιο και ήταν οι ρίζες της η χριστιανική παράδοση. Αυτό δυστυχώς απορρίφθηκε και από τότε μέχρι σήμερα η βάση, η ύπαρξη της Ευρώπης είναι μη εύκολα αναγνώσιμη. Οπότε είναι και ένα ζητούμενο αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα γεωστρατηγικής σημασίας. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο και είναι ο πυλώνας σταθερότητας σε μια εντελώς ασταθή περίοδο. Σας θυμίζω τον πόλεμο που έχουμε στην Ουκρανία, σας θυμίζω την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε στη Γάζα και την ακόμα δυσκολότερη που φαίνεται ότι θα υπάρχει με το Ιράν. Και δεν θέλω να συζητήσω και για τους άλλους εχθρούς της Ευρώπης ή, εν πάση περιπτώσει, τους άλλους ανταγωνιστές της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα όμως οι εκλογές αυτές, πέρα της γεωστρατηγικής αξίας τους, έχουν και αξία για μας τους ίδιους ως πολίτες. Για τα μεγάλα, δηλαδή αν η Ευρώπη αποκτήσει στρατό, για το μεταναστευτικό, για τις χρηματοδοτήσεις, για τα έργα ανάπτυξης, μέχρι και τα πιο καθημερινά ζητήματα. Δηλαδή, θα σας πω, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καθημερινό, αλλά είναι τεράστιο ζήτημα, για παράδειγμα, της κλιματικής αλλαγής, που το έχω και στην ατζέντα μου. Η σκόνη που βλέπουμε αυτή την περίοδο στην ατμόσφαιρα είναι προϊόν της κλιματικής αλλαγής. Γιατί ερημοποιείται η Αφρική και έχουμε την σκόνη σε όλη την Ευρώπη. Ή ακόμα περισσότερο η τιμή του λαδιού. Η τιμή του λαδιού που έχει αυξηθεί από πέρσι 70% οφείλεται κυρίως, δευτερευόντως οφείλεται και σε εσωτερικούς λόγους, αλλά κυρίως οφείλεται στην μείωση της παραγωγής λαδιού λόγω των κυρικών φαινομένων και άρα στην αύξηση της ζήτησης. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι και τα μεγάλα που σας είπα και τα καθημερινά. Όπως επίσης καθημερινό ζήτημα, για παράδειγμα, είναι η ασφάλεια των τροφίμων που μπαίνουν στο σπίτι μας. Ή είναι η τοξικότητα των χρωμάτων που βάφουμε το σπίτι μας. Είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να θεωρούμε αυτονόητα, όμως είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και τα οποία κρύβονται σε αυτές τις εκλογές. Είναι και η τιμή τους βεβαίως και των προϊόντων που τρώμε και των προϊόντων με τα οποία βάφουμε το σπίτι μας και γενικότερα, γιατί η ακρίβεια μας έχει γονατίσει. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε τώρα στο ζήτημα που έχει και ευρωπαϊκή διάσταση και εθνική διάσταση. Γιατί έχει ευρωπαϊκή διάσταση? Έχει ευρωπαϊκή διάσταση διότι, όπως είδατε, ο Πρωθυπουργός έστειλε μία επιστολή, αφορά τις πολυεθνικές εταιρείες. Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν να παράγουν προϊόντα και να μην εμπίπτουν στο εσωτερικό δίκαιο των ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε να υπάρχουν διαφορετικές τιμές αναφορά. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αφορά ουσιαστικά την τσέπη μας. Όπου επίσης υπάρχουν και εγχώρια ζητήματα, όπως είδαμε και τις καρτελοποίησεις, αλλά και τα ζητήματα. Βεβαίως, κύριε Μουρούτη, αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Πολύ καλά το λέτε, αλλά προφανώς νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να λυθεί με μια επιστολή παρέμβαση προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έτσι. Όχι, αλλά για πρώτη φορά, επιτρέψτε μου να πω, το βλέπουμε αυτό να γίνεται. Δηλαδή, εάν δεν αναλυθεί μια κεντρική πρωτοβουλία ευρωπαϊκή, δεν μπορεί να λυθεί. Γιατί δεν μπορεί να λυθεί? Γιατί ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η πολυεθνική εταιρεία θα σταματήσει να επιχειρεί στην Ελλάδα ή θα επιχειρεί με άλλο τρόπο ή θα αντικατασταθεί από άλλη πολυεθνική εταιρεία. Οπότε το ζήτημα θα συνεχίσει να υφίσταται. Αν όμως το αντιμετωπίσουμε με ευρωπαϊκούς όρους και έχουν αντιμετωπιστεί πολυεθνικές εταιρείες, σας θυμίζω ένα τεράστιο πρόστιμο που έβαλε η Ευρώπη σε μια εταιρεία τεχνολογίας πολύ γνωστή, που σταμάτησε να έχει δεσπόζουσα θέση.
είναι όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ευρωπαϊκά, ασφαλώς όμως εμάς μας αφορούν, γιατί έχουν και εθνικό πρόσωπο, πονάει τσέπη μας που, ακριβώς. Που λέμε. Ναι. Ακριβώς. Αλλά όμως η διάσταση που βάζουμε είναι και τα καρτέλ στο εξωτερικό και η αλλαγή του κλίματος που αυξάνει πάλι τις τιμές και ουσιαστικά εδώ τα εσωτερικά προβλήματα. Σήμερα ήμουν σε μια συνάντηση ανθρώπων της ναυτιλίας και εκεί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του κόστους των μεταφορών. Mm-hmm. Και αυτό εν μέρη είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα, γιατί είναι έμεσα ενεργειακό και γεωστρατηγικό. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά ο κόσμος είναι δύσκολο να τα μάθει δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές και να τα αφομοιώσει. Όμως εμείς έχουμε υποχρέωση ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές που διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου να τα λέμε και να φωτίζουμε ότι αυτές οι εκλογές πράγματι έχουν μια ουσιαστική μεγάλη σημασία και για τους ίδιους και για την πατρίδα μας και καλό είναι να το δουν με το ίδιο ενδιαφέρον και οι πολίτες. Που σημαίνει ότι το πρώτο και κυρίαρχο είναι να πάμε στις κάλπες, κύριε Μουρούτη, σωστά, διότι συνήθως αντιμετωπίζουμε τις ευρωεκλογές με μια ελαφρότητα. Είναι κάτι που είναι πέρα, ιστορικά, μακριά και δεν μας ενδιαφέρει. Ιστορικά στη χώρα οι ευρωεκλογές είχαν χαμηλότερη αξία σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Στο παρελθόν δικαίως, γιατί ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου δεν είχε την ίδια αξία με το ρόλο που έχει σήμερα. Σήμερα το Ευρωκοινοβουλίο νομοθετεί. Νομοθετεί και μάλιστα νομοθετεί το 80% των νόμων που αφορούν τη δική μας καθημερινότητα, τη δική μας ζωή. Άρα είναι ευθύνη μας να πείσουμε τους πολίτες και να ψηφίσουν, πέρα και πάνω από κόμματα, ό,τι και να ψηφίσουν, αλλά να ψηφίσουν με βάση το θετικό τους κριτήριο. Δηλαδή να ψηφίσουν ανθρώπους που μπορούν να κάνουν τη δουλειά στο κοινοβούλιο για αυτούς. Όχι ανθρώπους που ουσιαστικά θα πάνε, αν κάποιος επιλέξει μια αρνητική ψήφο, μόνο και μόνο για να υπάρχουν εκεί. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος αρχίζει να αντιλαμβάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και θα φτάσει στις κάλπες εφόσον το διακύβευμα είναι δεδομένο και τον αφορά. Και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και εγώ επειδή έρχομαι σε επαφή το τελευταίο διάστημα με πολλούς νέους ανθρώπους, είναι ζητήματα που τους αφορούν. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το περιβάλλον, για παράδειγμα, είναι το τι θα παραδώσουμε εμείς στα παιδιά μας. Παραλάβαμε ένα κανονικό κόσμο, ένα κανονικό πλανήτη και κινδυνεύουμε να τους δώσουμε ένα θερμοκήπιο, ένα πλανήτη που δεν θα έρθει άνθρωπος, για παράδειγμα, στην Κρήτη, αν έχει 50 βαθμούς το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ένα πλανήτη που δεν θα έχει ούτε ένα ζαρζαβατικό, αν έχει 50 βαθμούς. Σωστά. Το κύριε Μουρούτη, μιας και μιλάτε για τους νέους ανθρώπους και είδαμε ότι το έχετε και ψηλά και στη δική σας ατζέντα, είναι το δημογραφικό. Είναι η στήριξη των νέων ζευγαριών, των νέων οικογενειών. Ακριβώς. Θα σας πω και μια είδηση. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα δώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει μια συνέντευξη στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, όπου θα στοχεύσει στις πολιτικές, στις δράσεις της άμεσης της χώρας μας για το δημογραφικό. Όπως το δημογραφικό δεν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα, είναι εθνικό πρόβλημα, μεγάλο εθνικό πρόβλημα. Θα έπρεπε να έχουν αναλυθεί πολλά χρόνια πριν πρωτοβουλίες και δράσεις για να λυθεί, ειδικά στα αστικά κέντρα και θα σας το εξηγήσω. Είναι όμως και ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη γερνάει, όπως την ξέραμε, μεγαλώνει. Η Ελλάδα γερνάει, δυστυχώς. Και οι δράσεις που έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είχαν αναλυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν γίνει σύνοδοι κορυφής, όμως είναι περισσότερο σε επίπεδο, αν θέλετε, θεωρητικής προσέγγισης και λιγότερο σε επίπεδο εργαλείων. Mm-hmm. Και δεν μιλάω μόνο για χρηματοδοτήσεις. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και εργαλεία και στρατηγικές. Για παράδειγμα, μια νέα μητέρα να έχει τη δυνατότητα στην εργασία της να φέρει το παιδί της και να συνεχίζει να εργάζεται. Ένας νέος γονιός να έχει δικαίωμα στη στέγαση ίδιο με κάποιον που θα έχει τη δυνατότητα να έχει δικό του σπίτι. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία εφαρμόζουν άλλες χώρες στη Σκανδιναβία και εν μέρει έχουν λύσει το πρόβλημα. Επίσης, χρηματοδότηση εξωσωματικών γονιμοποιήσεων. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα που μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι, να τα δούμε σοβαρά, να τα δούμε με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας και να αντιστρέψουμε το κλίμα αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και προφανώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Γιατί κάθε χρόνο μία ολόκληρη ελληνική πόλη χάνεται. Οι θάνατοι είναι περισσότεροι κατά μία πόλη από τις γεννήσεις των νέων παιδιών. Αυτό είναι τρομερό να το σκεφτείτε. Το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι κάτω από 8 εκατομμύρια. Που είναι, κατά την άποψή μου, το βασικό εθνικό μας ζήτημα και πρέπει άμεσα να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μουρούτη, και μία ερώτηση έτσι πιο προσωπική για εσάς. Ήταν έκπληξη η δική σας υποψηφιότητα, θεωρήθηκε έκπληξη και πώς προέκυψε? Ναι. Εσείς τα τελευταία χρόνια, να πούμε ότι ήσασταν ουσιαστικά εκτός πολιτικής, εκτός κάδρου. Κοιτάξτε, εγώ είχα αποφασίσει στη ζωή μου να μην διεκδικήσω το Σταυρό. Είχα έναν θεσμικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, με είχε τιμήσει η Νέα Δημοκρατία με τη θέση του διευθυντή του γραφείου τύπου
πριν αρκετά πολλά χρόνια, δηλαδή το 2010 μέχρι το 2012. Στη συνέχεια στο Μαξίμου είχα την αντίστοιχη αρμοδιότητα. Είχα επιλέξει να, και έχω επιλέξει να είμαι στον ιδιωτικό τομέα, να κάνω τη δουλειά μου. Έχω μια εταιρεία που βγάζει βιβλία, είμαι εκδότης. Έχω τα δικαιώματα των Ομπάμα για την Ελλάδα, έχω κάποια μέσα ενημέρωση ηλεκτρονικά και άλλα βιβλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Έχω τα δικαιώματα σπουδαίων ανθρώπων και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Του Bruce Springsteen, της Britney Spears, από νεότερους, έτσι, από την νεότερη γενιά. Δεν σας κρύβω ότι ήταν έκπληξη για μένα. Μου έκανε την πρόταση ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν ο Πρωθυπουργός το ζητάει, γιατί είναι η πατρίδα πάνω απ' όλα, κάτι ξέρει παραπάνω. Η μάχη είναι δεδομένη, το ναι είναι δεδομένο. Πήρα την απόφαση και νομίζω ότι δίνω αυτή τη μάχη με αξιοπρέπεια και με ελπίδα και με πολύ πάθος ότι η Ελλάδα μας θα αποκτήσει το ρόλο που της αξίζει στην Ευρώπη. Θα κάνω και μια παραπολιτική ερώτηση, αν με επιτρέπετε, κύριε Μουρούτη. Παρακαλώ. Με δεδομένο ότι γνωρίζουμε ότι ήσασταν στο γραφείο και στο Μαξίμου όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Βεβαίως. Είστε γεφυροποιός. Κοιτάξτε, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και με τίμησε με την θέση του Διευθυντή Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ένα εμβληματικό στέλεχος της παράταξής μας. Δεν έχω αντίστοιχο ρόλο, ούτε με ζητήθηκε να έχω αντίστοιχο ρόλο, όπως έχω τη σχέση με τον πρωθυπουργό και είμαι, αν θέλετε, στρατιώτη τη παράταξή μου. Έχω αντίστοιχα και την εκτίμηση και τη σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με του άλλου πρώην ηγέτε τη παράταξη και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίο τιμά το ψηφοδέλτιο με την παρουσία του και τιμά και την Κρήτη ω κριτικό, αλλά και τον κύριο Πλακιωτάκη και προφανώ τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πριν από λίγο, είπατε κάτι για τα εθνικά θέματα. Είπατε είναι το μεγάλο μα εθνικό θέμα. Το δημογραφικό, ωστόσο όταν μιλάμε στη χώρα για εθνικά θέματα κυρίως μας έρχεται στο μυαλό η Τουρκία και τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο ή πέρα από το Αιγαίο. Τώρα είμαστε λίγες μέρες μετά μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Σε ποιο σημείο είμαστε αφενός και αφετέρου η Ευρώπη τελικά τι ρόλο έχει σε αυτές τις μεταξύ μας σχέσεις με την γείτονα χώρα? Δύο διαφορετικά ζητήματα. Η Ευρώπη αναζητεί την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα των μελών της. Είναι ο βασικός πυλώνας που αναζητεί η Ευρώπη με βάση τις τελευταίες συνθήκες. Όσο βέβαια υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτός ο πυλώνας. Θυμίζω ότι η Ισπανία είχε στο παρελθόν πάρει θέσεις πολύ κοντά στην Τουρκία λόγω των εμπορικών σχέσεων που είχε μαζί της. Κατά την άποψή μου, τη δική μου άποψη, όσο η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή, η Τουρκία είναι πολύ δύσκολο να έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το κυπριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η Ευρώπη να το δει ξεχωριστά, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα, αν θέλετε, αξιακού κώδικα για την ίδια την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τη σχέση μας με την Τουρκία, η πάγια άποψή μου είναι ότι πρέπει να συνομιλούμε με τους αντιπάλους μας. Εδώ και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά την μικρασιατική καταστροφή, βρέθηκε με τον Ινουνού και απέκτησε έναν κώδικα επικοινωνίας, ένα διάβολο επικοινωνίας, προκειμένου να προχωρούν και τα εκκρεμή ζητήματα τα οποία είναι κοινής αποδοχής, αλλά και να υπάρχει μια συνεννόηση, μια επικοινωνία. Η πάγια θέση μου είναι ότι πρέπει να συνομιλούμε. Από εκεί πέρα, σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποχωρήσουμε από οποιοδήποτε είτε κυριαρχικό δικαίωμα, είτε δικαίωμα επί της κυριαρχίας. Η Τουρκία πολλές φορές βάζει ζητήματα, πολλές φορές προκαλεί. Η Ελλάδα είναι σοβαρή χώρα, έχει πάγιες εθνικές θέσεις, επαναλαμβάνω, πέρα και πάνω από κόμματα. Mm-hmm. Και όταν και η προηγούμενη κυβέρνηση κυβερνούσε στην χώρα, οι πάγιες θέσεις ήταν δεδομένες, οι εθνικές. Νομίζω ότι με αυτό πορευόμαστε, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και σε βάση ότι πρέπει να συζητούμε με τους αντιπάλους μας, με τους γείτονές μας, χωρίς σε καμία περίπτωση να εκπροβούμε οποιοδήποτε. Με τη συμφωνία των Μπρεσπών, κύριε Μουρούτη, τι γίνεται? Τώρα βλέπουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι στον αέρα πλέον η συμφωνία? Γεννάται θέμα για τη συμφωνία των Μπρεσπών? Ακούστε, για να κατανοήσουμε τι γίνεται με τη συμφωνία, εγώ θα σας πω ότι θεωρώ ότι η συμφωνία είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Mm-hmm. Το έλεγα και το 2018, το λέω και σήμερα. Και είναι κακή συμφωνία γιατί είναι μια ετεροβαρή συμφωνία. Η Ελλάδα παραπόρησε εθνότητα μακεδονική στους γείτονές μας,
παραχώρησε τη γλώσσα τη μακεδονική στους γειτονές μας και παραχώρησε και το όνομα του κράτους τους, τη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή εκχώρησε πολιτιστικά ταυτοτικά χαρακτηριστικά στους γειτονές μας χωρίς απολύτως να πάρει τίποτα. Γιατί αν κάποιος μου πει ότι πήρε κάτι, εγώ συγγνώμη, θα θεωρήσω ότι είναι εντελώς ετεροβαρές το συμπέρασμα. Από εκεί και πέρα, η πολύ κακή συμφωνία όμως, η Νέα Δημοκρατία είχε προειδοποιήσει ότι θα έπρεπε να τηρηθεί από τη στιγμή που θα ψηφιζόταν, διότι η Ελλάδα είναι σοβαρό κράτος και έχει συνέχεια. Πρέπει να σέβεται την υπογραφή της και οφείλει να σέβεται την υπογραφή της. Είχαμε πει λοιπόν ότι αν η συμφωνία αυτή περάσει, πάρα πολύ δύσκολα αλλάζει. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει είναι, με βάση το διεθνές δίκαιο ασφαλώς, είναι εφόσον το ένα από τα δύο μέρη, και προφανώς αυτό δεν είναι η Ελλάδα η οποία σέβεται την υπογραφή της, δεν τηρεί τη συμφωνία. Η μη τήρηση της συμφωνίας από τους γείτονές μας, από τη Βόρεια Μακεδονία, δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τις δηλώσεις της νέας Προέδρου ή του ενδυνάμει Πρωθυπουργού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει τα άλματα, δεν έχουν αλλάξει τα διαβατήρια. Δεν έχουν κάνει τίποτα για τα εμπορικά σήματα. Εγώ ως εκδότης πηγαίνω στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου και λέγονται μακεδονικοί, Μακεδόνες λογοτέχνες οι εκπρόσωποι των Σκοπίων. Λες και ο Χριστιανόπουλος δεν είναι Μακεδόνας λογοτέχνης και είναι κάποιος νέος Σλάβος. Είναι σαφές, λοιπόν, κύριε Μουρούτη, ναι. Είναι σαφές. Απλά πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε διάλειμμα. Είστε πολύπειρος. Τα ξέρετε πολύ καλά για τον τηλεοπτικό χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και συγχαρητήρια για το παιδί, που παρήγαγε το κύβο του Ρούμπικ από την Κρήτη και είναι εξαιρετικά σημαντικό νέα παιδιά να κάνουν τόσο σημαντικές ανακαλύψεις και βραβεύσεις στο εξωτερικό. Είστε καλά. Έρχεται και προέρχεται και από ένα επαγγελματικό νυχτερινό λύκειο, παρακαλώ. Νυχτερινό λύκειο. Και αυτό είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να έρθω σε επαφή μαζί του και να τον φιλοξενήσουμε και στις Βρυξέλλες, αν όλα πάνε καλά την επόμενη μέρα. Τέλεια. Τέλεια. Αν είναι να έρθουμε κι εμείς μαζί σας, πολύ ευχαρίστω να κάνουμε. Να κάνουμε το διάβολο. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά της Κρήτης, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Μουρούτη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.